δικαιοσύνης. Και η θεματολογία της σημερινής μας συνέντευξης ήταν κυρίως γύρω από τη δικαιοσύνη. Διότι φαίνεται πως προσωρινά τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές πάμε σε μια λήξη του συναγερμού στο θέμα της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Πού βρισκόμαστε? Ναι, στη διάθεσή σας να πω μια λέξη μόνο για αυτό που βλέπαμε. Βεβαίως. Το θέμα της λειτουργίας των κοινών επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιχειρήσεων, που δεν κινούνται μόνο από την κερδοσκοπία ή σχεδόν καθόλου από την κερδοσκοπία, αλλά κυρίως με βάση την κοινωνική αλληλεγγύη, νομίζω είναι από τα πιο ωραία δείγματα ζωντάνιας στην εποχή μας. Και μεγάλα στοιχήματα επίσης. Μεγάλα στοιχήματα και στο παρελθόν. Νομίζω ότι την ελληνική δημοκρατία από το 1821 την είδαμε να γεννιέται μέσα από τους συνεταιρισμούς και από τις οικονομικές δραστηριότητες που ήταν δημοκρατικά οργανωμένες με βάση την τοπική αλληλεγγύη. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία και ζωντανά παραδείγματα ζωντάνιας κοινωνικής στην εποχή μας. Μάλιστα, πάμε τώρα στα δικά σας. Να απαντήσετε στην ερώτηση του συναδέλφου και τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, έχει η κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στον ορισμό των ανωτάτων δικαστικών. Υπήρχε παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παρασκευόπουλε, στην πράξη, καθώς και αν ελήφθησαν από όλους οι ενστάσεις οι οποίες ετέθησαν από την αντιπολίτευση? Εντάξει, βέβαια. Τα νομικά είναι η επιστήμη των διαφωνιών και των ενστάσεων. Και καθένας είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η απόφαση αυτή νομικά είναι θεμελιωμένη. Η δικιά μου απάντηση είναι καταφατική. Νομίζω ότι το Σύνταγμα προβλέπει τη διαδικασία η οποία τηρήθηκε και προβλέπει επίσης και τον χρόνο στον οποίο πρέπει αυτή να προχωρήσει, να διεξαχθεί, που είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου που φεύγει η παλιά ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Επομένως, νομίζω η διαδικασία όπως προχώρησε νομικά ήταν σωστή. Τώρα, έχω ακούσει να μπαίνουν διάφορα ζητήματα πολιτικής σκοπιμότητας, πολιτικής δεοντολογίας. Το πρώτο που έχω να πω πάντως είναι ότι για ένα θέμα όπως αυτό που ρυθμίζεται στο Σύνταγμα προέχει η νομιμότητα, η συνταγματικότητα. Και η πολιτική νομιμοποίηση, η ιδεοντολογία, νομίζω είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να εκτιμώνται μέσα στο πλαίσιο το οποίο θέτει η νομιμότητα και όχι για την παράκαμψή της. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν διαφωνίες και προς την νομιμότητα και ναι, αυτό η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την πρόταση του κυρίου Καλογύρου, την επιστολή του προς τον κύριο Μητσοτάκη, που καλούσε σε συνένεση και σε συνεννητική επιλογή των ανθρώπων αυτών των θέσεων, είπε ότι δεν υπάρχει συνένεση στην παρανομία. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι τώρα με το γράμμα του νόμου είστε σωστοί που τους βάλατε εσείς προς το παρόν κάπως ίσως. Αν πηγαίναμε σε συνενετική λύση θα ήταν παράνομο. Άρα δεν τίθεται ζήτημα συνενετικής λύσης. Προσέξτε, είναι άλλο θέμα το αν θέλουμε συνένεση στη διαδικασία της επιλογής των ανώτατων δικαστών και άλλο το θέμα εάν όσα προχώρησαν μέχρι τώρα είναι νόμιμα ή όχι. Η άποψή μου και πάλι σας λέω και πιστεύω ότι και οι περισσότεροι νομικοί από όσους μίλησαν είχαν ενστάσεις δεοντολογίας, ενστάσεις πολιτικής, αλλά η τυπική νομιμότητα, και όταν λέμε τυπική νομιμότητα, τι εννοούμε? Η συμφωνία με το Σύνταγμα, έτσι, και ό,τι ρυθμίζει αυτή τη διαδικασία. Η τυπική νομιμότητα δεν αμφισβητήθηκε. Τώρα, σε θέματα δεοντολογίας, σας είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι εκεί οπωσδήποτε μπορούν να συζητηθούν πολλά πράγματα. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Νομίζω ότι η συνένεση δεν τίθεται ως συνένεση για να φύγουμε από το νόμιμο, αλλά ως συνένεση προκειμένου να επιλέξουμε τους καλύτερους με βάση την νομοθεσία η οποία υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλησε να δώσει τη συνένεση αυτή την οποία ζήτησε από την πλευρά του ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νομίζω ότι έκανε λάθος. Διότι μη δίδοντας την συνένεση, είναι σαν να λέει υπάρχουν δικαστές που είναι οι αρεστοί σας και δικαστές οι οποίοι είναι οι αρεστοί μας. Αυτό δεν είναι καλό για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να είναι μακριά από τις κομματικές αντιπαραθέσεις και επομένως μία πρόταση για συνενετική διαδικασία νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση για τη δικαιοσύνη είναι θετική. Να θυμίσω ότι στη χώρα μας. Και ήδη η δικαστική επιθυμία. Ορίστε. Και ήδη η δικαστική με την έμεσα την ανακοίνωσή της εξέφρασαν αυτήν την επιθυμία. Έχουν δίκιο. Κοιτάξτε. Στη δημοκρατία την οποία έχουμε, που έχουν όλες οι σύγχρονες χώρες, έχουμε διάκριση των λειτουργιών. Η δικαιοσύνη ρυθμίζει τα πράγματά της μόνη της. Η κυβέρνηση, η νομοθετική εξουσία επίσης έχουν μια ανεξαρτησία μία από την άλλη. Όμως, επειδή και οι τρεις ανεξάρτητες λειτουργίες έχουν μια κοινή βάση, που είναι ο κυρίαρχος λαός, γι' αυτό υπάρχουν και κάποια σημεία επαφής.
τα οποία εμφανίζονται στο Σύνταγμα σαν εξαιρέσεις. Μία εξαίρεση είναι αυτή που έχουμε στην επιλογή των δικαστών. Η επιλογή των κορυφαίων της δικαιοσύνης πρώτα απ' όλα γίνεται με αλλεπάλληλες κρίσεις δικαστικών συμβουλίων, οι οποίες μεσολαβούν καθ' όλη τη διάρκεια της σταθμής των δικαστών και έτσι φτάνουν να έχουν γίνει κάποια στιγμή αρεοπαγίτες. Στο τέλος, μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν προκύψει από άλλες διαδικασίες, έχει και η κυβέρνηση τη δυνατότητα να εκλέξει μεταξύ τριών προεπιλεγμένων έναν. Είναι αυτό σωστό ή όχι? Αυτό είναι θέμα το οποίο μπορεί να δει μια συνταγματική μεταρρύθμιση. Προς το παρόν σε αυτό το θέμα δεν έχουμε... Προσανατολιστήκατε στην αναθεώρηση του συντάγματος και σε αλλαγή στο συγκεκριμένο άρθρο, κύριε Παρασκευόπουλε? Όχι, κοιτάξτε, η δική μου εντύπωση είναι... Υπήρχε αίτημα από κάποιο κόμμα? Θα σας πω. Υπήρχαν αιτήματα από κόμματα, αλλά η δική μου εντύπωση είναι ότι ενώ υπήρχε μια συμφωνία ότι μπορεί να βρεθεί... Η Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ είναι το Η Νέα Δημοκρατία επίσης είχε πρόταση μεταρρύθμιση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά η δική μου γνώμη είναι ότι το θέμα απλώς δεν ήταν όριμο. Δηλαδή πολλοί συμφωνούσαν ότι δεν πρέπει για την προαγωγή να έχει ένα τελικό λόγο και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν συμφωνούσαν το ποιο είναι το καλύτερο σύστημα. Είναι να είναι αυτή η κρίση αμυγός δικαστική, να στηρίζεται στη Βουλή και όχι στην κυβέρνηση, να στηρίζεται σε ένα συλλογικό σώμα στο οποίο να μετέχουν και δικηγόροι και καθηγητές κλπ. Ναι, το θέμα δεν ήταν τόσο όριμο ώστε να μπορούν για να σήμερα το κλείσουμε αυτό το θέμα πρόταση. Τώρα που βρισκόμαστε, υπάρχει περίπτωση η επιλογή που έκανε η κυβέρνηση να κολλήσει, να το πω έτσι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οπωσδήποτε θα είναι αυτός ο οποίος θα υπογράψει το διορισμό των κορυφαίων της δικαιοσύνης όπως έχει αποφασιστεί. Βεβαίως αυτό του δίνει ένα περιθώριο χρήσης. Έχουμε ασφαλώς μια δημοκρατία στην οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κορυφαίος πολιτιακός λειτουργός και η γνώμη του οπωσδήποτε θα γίνει σεβαστή. Βεβαίως αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, ότι τα νομικά είναι επιστήμη της διαφωνίας, είναι έγκριτος νομικός, αυτό δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε, ακόμη και η πολιτιακή λειτουργία, είναι αλάθητη. Θα δούμε ποια θα είναι εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, το περιεχόμενο του συντάγματος, το περιεχόμενο της νομοθεσίας και οι κρίσεις των κρατικών λειτουργών προς εφαρμογή γίνονται σεβαστές. Μάλιστα. Τώρα έχουμε το νομοσχέδιο για το νέο ποινικό κώδικα, κύριε Παρασκευόπουλε. Θα το καταθέσετε και πότε? Πιθανώς να έχει κατευθεί ήδη, γιατί δεν έχω μια ενημέρωση. Το περιμένω από μέρα προς μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ακριβώς ότι οδεύει προς κατάθεση. Όπως ξέρετε οπωσδήποτε και ξέρει ο ελληνικός λαός, νομοθετήματα τόσο μεγάλα, πολύπλοκα και με πολλές διατάξεις, 400-450 ρυθμίσεις, δεν μπορούν να συζητηθούν κατά άρθρων, γιατί ίσως για τη συζήτηση θα χρειάζονταν 2 χρόνια. Γι' αυτό ψηφίζονται με ένα άρθρο στο σύνολό τους και το καθένα κόμμα πρέπει να κρίνει αν αυτό το σύνολο είναι προτιμότερο από το σύνολο το οποίο προϋπήρχε. Δηλαδή αν αυτό το σχέδιο το οποίο εισάγεται προς ψήφιση είναι προτιμότερο από τον κώδικα ο οποίος προϋπήρχε. Και να πούμε ότι τώρα οι βουλευτές καλούνται να επικυρώσουν ημί ένα απόνυμα μιας επιτροπής που δούλεψε διακομματικής, σωστά, που είχε, τέλος πάντων, έχερε τις εκτίμησης όλων των κομμάτων. Και δούλεψε επί 3 χρόνια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η νομοπαρασκευαστική δουλειά για την ποινική νομοθεσία, για τον ποινικό κώδικα, γίνεται από το 2010 περίπου. Ακόμα πιο πίσω. Ακριβώς. Έχουν γίνει πολλές εργασίες, έχουν γίνει αναμορφώσεις των επιτροπών και τώρα φτάσαμε τελικά σε μια τελική πρόταση, την οποία κατήρθησε μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία, και εγώ είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω, ότι αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες και η οποία δεν έχει κανένα κομματικό υποφάσιο. Ωραία, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, σε σχέση με διάφορα σημεία επιμέρους θέματα, όπως για παράδειγμα υπήρχε μια ένσταση σε σχέση με το αν ο νέος κώδικας διευκολύνει τη Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, καθώς νομίζω ότι φαίνεται να υποστηρίζει μικρότερες ποινές για την εγκληματική οργάνωση. Κύριε Παρασκευόπουλε, έχουν λυθεί αυτά? Υπήρχε το θέμα του ορισμού του βιασμού, που και εκεί υπήρχαν από φορείς ενστάσεις. Έχετε κάνει τροποποιήσεις σε αυτά τα σημεία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σχέδιο, θα δει ο κόσμος, το σχέδιο το οποίο εισάγεται αυτή τη στιγμή προς συζήτηση, έχει σοβαρές
αλλαγές οι οποίες στηρίζονται στη διαβούλευση η οποία προηγήθηκε και οι οποίες φαντάζομαι θα συζητηθούν και στη Βουλή, παρά το ότι η ψήφιση γίνεται με μονοκοπανιά, για να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά, μόνο ότι γίνεται με ένα άρθρο, νομίζω ότι και αυτές θα συζητηθούν. Γιατί οι επιμέρους αυτές τις θέσεις διαμορφώνουν και συνολική θέση όσων θα κληθούν να. Κύριε Παρασκευόπουλε, αυτή η διαβούλευση. Δεν μπορείτε να μας πείτε δηλαδή προς ποια κατεύθυνση έχουν αλλάξει και ποια. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, η κυριότερη αλλαγή είναι στο πεδίο των ποινών. Έχουμε πλέον ένα σύστημα ποινών, το οποίο στηρίζεται πολύ περισσότερο στην κοινοφελή εργασία, στην εργασία των κρατουμένων ως ποινή, στη χρηματική ποινή. Μειώνει τα ανώτατα όρια των απειλούμενων ποινών, αλλά προβλέπει ένα πιο, ας το πω έτσι, σκληρό σύστημα απολύσεων, ένα πιο πάγιο σύστημα απολύσεων. Αυτό έρχεται στη θέση ενός προηγούμενου. Νομίζω το προηγούμενο είχε αναδείξει κάποιες δυσκολίες. Είχαμε υπερβολικά ψηλές απειλούμενες ποινές και υπερβολικά ελαστικό σύστημα απολύσεων στη χώρα μας. Το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα προσπαθεί να εξισορροπήσει τις δύο αυτές τάσεις, οι οποίες είναι κάπως ακραίες. Δηλαδή, χοντρικά να δίνονται οι ποινές να είναι μικρότερες, αλλά να εκτελούνται οι ποινές. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά να πω το εξής. Το θέμα, η αξία που υπάρχει εδώ, δεν είναι να είναι μικρότερες οι ποινές. Η αξία στο κράτος δικαίου είναι οι ποινές να είναι αναλογικές. Δηλαδή, βαριά ποινή για βαριά πράξη. Ελαφριά ποινή για ελαφριά πράξη. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα που δεν υπάρχει αναλογία. Ακριβώς. Ναι. Η μεταρρύθμιση, αυτό το οποίο προσπαθεί, είναι να εξασφαλίσει αυτή την αναλογία και να αποτρέψει κάποιες υπερβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτή η διαβούλευση είναι που δικαιολογεί το χρόνο στον οποίο έρχεται το νομοσχέδιο προς ψήφιση, διότι η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν διαλυθεί η Βουλή. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από πολλές επιτροπές που όρισαν διάφοροι υπουργοί. Έφτασε τώρα σε ένα τελευταίο σημείο και πιστεύει η κυβέρνηση ότι από την ώρα που δημιουργήθηκε ένας διάλογος με τη διαβούλευση, είδαν όλοι το κείμενο και που λίγο πολύ και μέλη νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, τα οποία δεν έχουν κομματικές ταυτότητες καθόλου και δεν υπάρχει και αντίρρηση σε αυτό από κανέναν, έχουν συμφωνήσει ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε λόγο να μην προχωρήσουμε. Υπάρχει φόβος μήπως αν αφινόταν για την επόμενη κυβέρνηση, μήπως τελικά δεν ψηφιζόταν ποτέ? Κοιτάξτε, αυτό με οδηγεί σε μια θέση προφήτη, να προφητεύσω ποια θα είναι η στάση της άλλης κυβέρνησης που θα δημιουργηθεί μια μέρα στη θέση της κυβέρνησης που είναι σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα τα οποία θα ασκήσουν και στο μέλλον εξουσία στη χώρα μας θα έχουν στοιχειώδη ευθύνη να δούνε τα προηγούμενα νομοθετήματα με βάση την αποτελεσματικότητά τους, την επιτυχία τους και όχι κομματικά. Επομένως, περιμένω θα δούμε. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας είχα ακούσει σε ένα τραπέζι με θέματα fake news να μιλάτε για το νομοσχέδιό σας, λέγοντας ότι το νομοσχέδιό μου ήταν ένα από τα fake news, τα πιο διαδεδομένα, ενώντας φυσικά ότι ερμηνεύθηκε με διαφορετικούς τρόπους, διαστρεβλώθηκε ενδεχομένως το περιεχόμενό του κτλ. Σήμερα, μέσω προεκλογικής περίοδου, αρκετοί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αρκετά στελέχη, κάνουν αναφορά στο νομοσχέδιο, λέγοντας ότι θα το καταργήσουν, ότι δεν τους ικανοποιεί. Τι συμβαίνει τελικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Στοχοποιήθηκε άδικα ή έδωσε, αν θέλετε, τροφή για ανάπτυξη θέσεων σε άλλα κόμματα, σε άλλους φορείς? Προσέξτε, κοιτάξτε, μίλησα για fake news επειδή ο έλεγχος των απολύσεων που αποδόθηκε σε αυτόν τον νόμο, όταν γινόταν με βάση τα στοιχεία, στις περισσότερες περιπτώσεις έδειχνε ότι στον ίδιο χρόνο θα είχε γίνει η απόλυση, ακόμη και αν ακολουθούσαμε την αποσυμφορητική νομοθεσία η οποία προϋπήρχε. Δηλαδή, στις 10 ειδήσεις που προέκυπταν, οι 8 ή οι 9, στην ουσία ήταν απολύτως ψευδείς. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες περιπτώσεις. Να πούμε πού ήταν το ψέμα. Το ψέμα ήταν ότι λέγανε ότι θα ανοίξουν οι φυλακές και θα βγουν όλοι έξω. Αυτό είναι, για να το πω έτσι, χοντροκομμένο ψέμα. Αλλά το ψεύδο σε πολλές περιπτώσεις ήταν το ότι συνδεόταν μία απόλυση με αυτή τη ρύθμιση, παρά το γεγονός ότι κάποιος έβγαινε με ένα συγκεκριμένο χρονικό
σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, επειδή η ποινή του είχε μειωθεί λόγω του ότι είχε ασκηθεί έφεση και έτσι είχε αλλάξει ο χρόνος απόλυσης, και όχι επειδή ήταν πολύ σύντομος ο χρόνος απόλυσης με τον υποσυμφορητικό νόμο, ή επειδή είχε γίνει μια οποιαδήποτε άλλη μεταβολή, έβγαινε στον χρόνο ο οποίος προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία και όχι σε συντεμότερο λόγο του καινούργιου νόμου. Οπότε το πρώτο μεγάλο ψέμα ήταν αυτό. Υπήρχε όμως και ένα δεύτερο. Το δεύτερο ήταν, και το ζούσα κάθε μέρα, ήταν το εξής. Ότι ενώ στο χρόνο που ίσχυσε αυτός ο νόμος, η βαριά εγκληματικότητα, δηλαδή ανθρωποκτονίες, ληστείες, δεν αυξήθηκε. Ίσα-ίσα οι στατιστικές έδειξαν μία ελαφριά, έστω μείωση, σε κάποια άλλα εγκλήματα μία καθήλωση, σε αυτές τις περιπτώσεις έδειξαν μία μείωση. Όποιον και ρωτούσες, σου έλεγε αυξήθηκε η εγκληματικότητα. Μα τα στοιχεία έδειχναν το αντίθετο. Και όταν έλεγες, μα δεν αυξήθηκε η εγκληματικότητα. Μειώθηκε. Τα στελέχη της Δημοκρατίας κάνουν λόγο για τις μικροκλοπές, για τέτοια. Στις μικροκλοπές είχαμε μια αύξηση. Αλλά βεβαίως, επειδή ο κόσμος όταν μιλάει για εγκληματικότητα, αναφέρεται στη βαριά εγκληματικότητα και αυτήν εννοεί περισσότερο, σε αυτήν είχαν μείωση. Και η μείωση δεν είναι ένα μελιτέο πράγμα. Σκεφτείτε ότι μικρότερος ετήσιος αριθμός ανθρωποκτονιών σημαίνει περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είχε αποσιοποιηθεί απολύτως όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και να σας πω το εξής, ότι αυτό έχει λογική εξήγηση. Όταν ένας άνθρωπος μέσα στη φυλακή ζει στριμωγμένος, ο ένας πάνω στον άλλον, χωρίς ζωτικό χώρο, μέσα σε συνθήκες που όλη η Ευρώπη έλεγε ότι είναι συνθήκες κακομεταχείρισης, όταν βγαίνει από τη φυλακή, είναι σαν να έχει εκβαρβαριστεί. Έχει βγαίνει σε μια κατάσταση και σωματικά ακόμη άθλια, δεν έχει δυνατότητα να επανενταχθεί, διότι αυτό είναι. Αυτό είναι φάρμακο. Μεγάλη κουβέντα, κύριε Παρασκευόπουλε, και νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε οπωσδήποτε σε μια άλλη εκπομπή, γιατί και η συνθήκη και σήμερα δεν είναι και ιδανική. Πάντως νομίζω ότι πρόλαβα να πω αυτό το οποίο είναι κατανοητό. Είναι ότι με κατανοητό. Την αποσυμφόρηση οι άνθρωποι βγαίναν πιο ήρεμοι και γι' αυτό μειώθηκε η εγκληματικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αλλά θα θέλουμε να κάνουμε μια σύντηση μαζί σας όταν με το καλό ξανανοίξουμε το θέμα για τα δικαιώματα των κρατουμένων και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σαφώς. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.